στην παρέα μας και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η παθολόγος, η κυρία Μαρία Μανιατάκου. Κυρία Μανιατάκου, κυρίες και κύριοι, είναι εργαζόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο της Παμακάρης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Την κάλεσα διότι μας έρχονται διάφορες πληροφορίες και ανακοινώσεις από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που αναφέρονται σε μια σειρά σημαντικών προβλημάτων τα οποία καταγράφονται στη λειτουργία του νοσοκομείου. Και θέλω λοιπόν να τα κουβεντιάσουμε, γιατί ας πούμε μάθαμε ότι το νοσοκομείο, λέει, όταν κάνει εφημερία δεν έχει, λέει, ακτινολογικό. Και εδώ και ένα χρόνο δεν εφημερεύει το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Και τότε τι εφημερία έχει? Για τα υπόλοιπα τμήματα. Κυρία Μανιατάκου, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας καλημερίζουμε από την Παμακάρη. Είμαστε στο γραφείο του σωματείου αυτή τη στιγμή με τη συνάδελφο την Κωνσταντίνα τη Βεβέρη, που είναι εκλεγμένη επίσης στο σωματείο. Και σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε για την επιμονή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για δώστε μας μια εικόνα, το νοσοκομείο πόσο μεγάλο είναι, τι εξυπηρετεί, δηλαδή τι κομμάτια έχει, για να καταλάβει και ο κόσμος ποιο είναι το συγκεκριμένο νοσοκομείο, που δεν είναι από τα λεγόμενα πολύ μεγάλα. Όχι, δεν είναι από τα πολύ μεγάλα. Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο είναι ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, ναι, που είναι σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή στα κάτω Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας, ναι, στην οποία την τελευταία δεκαετία έχουν κλείσει δύο γειτονικά νοσοκομεία, το 7ο ΙΚΑ και το νοσοκομείο Πατησίων, μάλιστα, τα οποία εξυπηρετούσαν πάρα πολύ τον πληθυσμό της περιοχής και είναι το μόνο νοσοκομείο που έχει μείνει σε αυτή την ακτίνα εδώ. Mm-hmm. Είναι ένα νοσοκομείο, θα σας πω και στην πορεία δηλαδή τη συζήτηση, που διαθέτει αρκετά τμήματα. Mm-hmm. Άρα είναι ένα νοσοκομείο γενικό που έχει πολλά κομμάτια. Δηλαδή εξυπηρετεί όχι μόνο προφανώς την περιοχή, όταν εφημερεύει για ό,τι φέρνει το ΕΚΑΒ, έτσι δεν είναι? Φυσικά, είναι στο πρόγραμμα γενικής εφημέρευσης εδώ και πάνω από 15 χρόνια, 20 το νοσοκομείο. Ναι. Είναι ενταγμένο κανονικά στις εφημερίες γενικές και είναι ένα πολύ μάχημο νοσοκομείο. Δεν έχει σημασία το μέγεθος, όπως όλα τα νοσοκομεία. Σωστό, είναι σωστό. Μάχημα. Ναι, αλλά χωρίς ακτινολογικό και χειρουργείο στην εφημερία, πώς μπορείς να είσαι μάχημος? Δεν μπορούμε να είμαστε. Προσπαθούμε, καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Να σας πω ότι έχουμε σοβαρή έλλειψη ειδικών ιατρών και το έχουμε καταγγείλει με το σωματείο και το ζητάμε συνέχεια. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα για να δοθεί λύση. Τουλάχιστον ένα χρόνο και πλέον που έχουμε εκλεγεί και εμείς στο νέο ΔΣ του σωματείου. Ναι. Υπάρχει έλλειψη. Να σας ξεκινήσω, ας πούμε, ενδεικτικά. Υπάρχουν 48 οργανικές θέσεις ιατρών στο νοσοκομείο για μόνιμους ειδικούς ιατρούς και είναι κενές οι 16. Δηλαδή έχουμε 33% κενές οργανικές θέσεις. Ένα στους τρεις δηλαδή λείπουν. Ένα στους τρεις λείπουνε. Να σας δώσω και ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό, ότι 5 από τους 32 υπηρετούντες είναι άνω των 65 ετών, οι συνάδελφοι. Εντάξει, μια χαρά. Έχουμε ωραία και συναδέλφους 69 ετών. Προχθές εγώ εφημέρευα με δύο άριστους διευθυντές καρδιολόγους, οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών και κρατούσαν την εφημερία του καρδιολογικού. Να σας πω τώρα ένα εν συντομία, δηλαδή τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το ακτινολογικό, το οποίο, για το οποίο έχουμε στείλει και πολλαπλά και δελτία τύπου και ενημερώσεις κτλ. Έχει απομείνει με μία μόνιμη ιατρό. Έχει παραιτήσει και η διευθύντρια, το γνώριζαν οι ειδικούντες τουλάχιστον 8 και 10 μήνες. Είχε ανακοινώσει πως θα παραιτηθεί λόγω των ελλείψεων η διευθύντρια και δεν λύθηκε μέρημνα να αντικατασταθεί κανένα. Άρα, κυρία Μανιατάκου, αν ένας άνθρωπος έρθει στο νοσοκομείο και πρέπει να του κάνουν κάποια ακτινογραφία, θα πρέπει να πάει σε άλλο νοσοκομείο να κάνει και να ξαναγυρίσει πίσω. Κοιτάξτε να δείτε, ακτινογραφίες γίνονται, γιατί υπάρχουν οι τεχνολόγοι του νοσοκομείου, αλλά δεν γνωματεύονται. Ναι. Δεν γνωματεύονται οι ακτινογραφίες. Το ακτινολογικό δεν μπορεί να βγάλει διάγνωση. Ναι, και ποιος κάνει διάγνωση άμα γίνει ακτινογραφία? Συνήθως κάνουμε εμείς, το οποίο όμως ο ακτινολόγος πρέπει να κάνει διάγνωση. Να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Ναι. Γιατί προσπαθούμε να αποδείξουμε εδώ πέρα όλοι στα νοσοκομεία, ότι να αποδείξουμε τη δουλειά μας, δηλαδή ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε. Το ακτινολογικό τον τελευταίο χρόνο πραγματοποίησε 3.500 ακτινικές τομογραφίες, 2.500 προηχογραφήματα και περισσότερες από 20.000 απλές ακτινογραφίες, για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι μόνο δύο ιατροί κατ' ουσίαν. Και τώρα είναι ένας. Τώρα είναι ένας. Mm-hmm. Κανονικά υπάρχουν οργανικές θέσεις, είναι 5 οι οργανικές θέσεις των ακτινολόγων και είναι μία ιατρός. Και όπως καταλαβαίνετε, το ακτινολογικό είναι μια σύνθετη δουλειά, γιατί βοηθάει. Όχι μόνο βοηθάει. Δεν μπορεί ένας γιατρός να καλύπτει όλα τα τμήματα, όλα τα μοντάλιτες που λέμε εμείς. Ναι. Όπως γράψαμε στο τελευταίο δελτίο τύπου, η ιατρική δεν παρέχεται με το κιλό. Έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σωστό, δηλαδή, σωστό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Να έχει χαρακτηριστικά ποιοτικά, όχι γενικά. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κάνει λάθος ένας ακτινολόγος στη γνωμάτευση μιας αξονικής, αυτό μπορεί να ισοδυναμεί να κοστίσει με μια ανθρώπινη ζωή. Δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουν μια καρέκλα και κάνει λάθος ένα λόγο τακτικό βίο που διαβάζει. Δεν κοιτάει φωτογραφίες. Να σας πω, το κομμάτι το χειρουργικό επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Που λέτε ότι δεν λειτουργεί. Α, καλά, έχει. Για πες μας.
Το χειρουργικό έχει εξαιρεθεί από τον 6ο του 2021 με απόφαση της ΥΠΕ, της πρώτης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, πλήρως από τις γενικές εφημερίες. Δηλαδή το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς χειρουργικό. Τότε υπηρετούσαν δύο ειδικοί ιατροί τον Ιούνιο. Ναι. Δύο ειδικοί ιατροί. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν δύο μόνιμοι με οργανική θέση. Ένας επικουρικός που είναι με σύμβαση και μία ιατρός που έχει έρθει με μετακίνηση από το νοσοκομείο Λιβαδιάς, δηλαδή τέσσερις γιατροί. Να σας πω εδώ ότι προσλήθηκε πρόσφατα επιμελητής Β, ειδικός χειρουργός, στον οποίο έδωσε, είπε, πριν από μία εβδομάδα μετακίνηση στον Άγιο Σάββα. Δηλαδή... Γιατί να είναι εκεί, να είναι στον Άγιο Σάββα σε πιο μεγάλο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται από πάνω, γιατρέ μου, κυρία Μανιατάκου. Δηλαδή για να έρθει ένας γιατρός εκεί και να φύγει αμέσως να πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε τι γίνεται και ποια είναι η κατάσταση. Έχετε συναδέλφους σας που είναι στην κατηγορία εκείνη που δεν είναι εμβολιασμένοι και είναι εκτός του συστήματος? Θα ήθελα να σας το καταγγείλουμε και αυτό και σαν σωματείο ομόφωνα. Δηλαδή τα σίγμα του σωματείου έχουμε καταγγείλει το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Εμείς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού ξεκάθαρα και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του νοσοκομείου είναι εμβολιασμένη. Ναι. Αλλά έχουμε ανεμβολίαστους συναδέλφους, οι οποίοι φυσικά ρίχτηκαν στη μάχη του κορονοϊού πολύ πριν βγει το εμβόλιο μαζί με εμάς που είμαστε εμβολιασμένοι. Και παραμένουν συνάδελφοι τουλάχιστον 10 σε αναστολή εργασίας και κάποιοι απειλούνται με νέα αναστολή γιατί ήταν σε αναστολή. Να σας πω, ας πούμε, ότι γιατρός αναισθησιολόγος του νοσοκομείου. Και το αναισθησιολογικό έχει σοβαρό πρόβλημα. Παντού υπάρχει πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους. Δηλαδή οι αναισθησιολόγοι τους ψάχνουμε όλοι με το κιάλι. Το κιάλι. Ναι. Και γιατρός του αναισθησιολογικού με βαθμό διευθυντή είναι σε πολύμηνη αναστολή εργασίας και έχουν απομείνει μόνο τρεις αναισθησιολόγοι για τις κλίνες ασθενών, για τις κλίνες COVID, για τις μονάδες αυξημένης φροντίδας που λειτουργούν στο νοσοκομείο. Ναι. Έχετε για και το τμήμα επίγοντα. Δηλαδή στα επίγοντα στην εφημερία είναι μόνο τρεις αναισθησιολόγοι? Όχι, δεν είναι τρεις σε κάθε εφημερία, δύο είναι στην εφημερία. Α, είναι ακόμα λιγότεροι, μάλιστα. Αλλά είναι τρεις γιατροί που ναι. καλύπτουν όλο το τμήμα. Κοιτάξτε, ναι. πάνω κάτω, όλα τα τμήματα του νοσοκομείου δεν έχουν πάνω από... Εμείς είμαστε το παθολογικό, έχουμε παθολόγους και είμαστε πέντε γιατροί. Ο ένας είναι με παράταση δεύτερης συνταξιοδότησης, δηλαδή ο συνάδελφος είναι άνω των 69 ετών. Είμαστε ουσιαστικά τέσσερις και ο συνάδελφος, ο διευθυντής. Και καλύπτουμε 80 κλίνες ασθενών και το χειμώνα 112. Ναι, 112, 4 κυρία Μανιατάκου, μήπως, λέω τώρα και πέστε μου τώρα, δεν ξέρω, εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα πράγματα. Μήπως το πάνε να σας μεταφέρουν όλους και να φύγει το νοσοκομείο αυτό από τη μέση. Μήπως το πάνε να το κλείσουν. Άμα μου λέτε ότι υπάρχουν τόσες ελλείψεις που είναι ουσιαστικές ελλείψεις, δηλαδή προβληματική ιστορία. Μήπως ουσιαστικά, επειδή μου είπατε δευτεροβάθμιο και όχι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, μήπως η λογική είναι να βγει από τη μέση? Αυτό δεν το ξέρω να σας το πω. Αυτό ακούγεται για αυτό το νοσοκομείο τουλάχιστον για μια δεκαετία και πλέον και ακούγεται και στους εργαζόμενους. Ναι. Το θέμα είναι πως το νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία, είναι απαραίτητα για τον πληθυσμό. Γιατί προφανώς. Το αλίμονο, τι λέμε τώρα. Υπάρχουν, δεν είναι το αλίμονο, είναι για μας, για την κοινή λογική, για το Υπουργείο και την κυβέρνηση και όχι μόνο αυτήν και τις προηγούμενες κλείνουν νοσοκομεία. Ναι. Έχει ακουστεί ακόμα και για να γίνει μονάδα γεριατρικής φροντίδας. Εμείς συμφωνούμε πως υπάρχει ανάγκη για γεριατρική φροντίδα. Και πρέπει να κλείσει ένα νοσοκομείο για να γίνει μονάδα γεριατρικής φροντίδας. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ζωτική σημασία οι κλίνες. Να σας πω ότι έχει αποφασιστεί από την ΥΠΕ εδώ και ένα εξάμηνο και πλέον και μας έρχονται ασθενείς για νοσηλεία από τον Ευαγγελισμό για συνέχιση νοσηλείας επειδή φρακάρει ο Ευαγγελισμός. Δηλαδή δεχόμαστε επιπλέον και εκτός εφημερίας περιστατικά ασθενείς να έρχονται και από άλλο νοσοκομείο. Το οποίο το έχουμε επίσης καταγγείλει γιατί δεν μπορεί να διακόπτεται η φροντίδα και η νοσηλεία των ασθενών και να μεταφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Έχετε, γιατρέ μου, και κομμάτι COVID εσείς στο νοσοκομείο? Έχετε ξεχωριστεί? Εμείς είμαστε το πρώτο νοσοκομείο που λειτουργήσε αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό το Μάρτιο του 2020. Ναι. Το πρώτο νοσοκομείο που νοσήλευσε ασθενείς με κορονοϊό, είμαστε από τα πρώτα νοσοκομεία. Ναι. Εμείς λειτουργήσαμε αποκλειστική νοσηλεία COVID για ένα χρόνο και πλέον. Και αυτό επέφερε, αντί να ενισχυθεί το νοσοκομείο, επέφερε. Με πόσους αναισθησιολόγους που κάνανε τη διασωλήνωση λειτουργήσατε σαν αποκλειστικό COVID? Με τους ίδιους, με τους ίδιους. Τέσσερις. Τέσσερις μέσα να βγει σε αναστολή η διευθύντρια. Μάλιστα. Με τρεις αναισθησιολόγους. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι επίσης ποιοτικό χαρακτηριστικό. Λειτουργούμε κλίνες μονάδας αυξημένης φροντίδας, ναι. οι οποίες είναι 8 στο σύνολο, mm-hmm. χωρίς να έχουμε πνευμονολόγο, χωρίς εντατικολόγο. Έχουμε ζητήσει δηλαδή ενίσχυση πάρα πολλές φορές. Να μην παρεξηγηθεί το θέμα, εδώ πέρα γίνεται πολύ ποιοτική νοσηλεία στους ασθενείς. Ναι, υποψιάζουμε ότι ναι, αλλά γίνεται ηρωικά όμως. Γίνεται με ηρωικά, με ηρωισμό, όχι με μέσα. Φυσικά, καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλο το προσωπικό και εμείς είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά μας. Γιατί εδώ πέρα δηλαδή έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια όπως και σε όλα τα νοσοκομεία και στα υπόλοιπα και τα μεγάλα και παντού υπάρχουν ελλείψεις. Η κατάσταση πάνω κάτω ίδια είναι.
Γιατί και από την ΟΕΝΓΕ μας έρχεται και από την ΕΙΝΑΠ συνέχεια ενημέρωση. Δεν είναι δηλαδή μόνο το δικό μας νοσοκομείο που έχει πρόβλημα. Αλλά η φροντίδα των αρρώστων και αντιμετώπιση από τα επίγοντα είδη που προσέρχονται γίνεται με μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλο ρίσκο φυσικά πολλές φορές. Όταν λέμε για μονάδα εντατικής φροντίδας χωρίς πνευμονολόγο, από εκεί και πέρα τι να πούμε. Εμείς τα ζητάμε συνέχεια, γιατί δεν είμαστε αρνητικοί. Απάντηση έχετε από το να από σας την πω λίγο για να ακούσουν και συγγνώμη σας διακόπτω, για να ακούσουν και οι ακροατές ότι και οι εργαζόμενοι εκλεγμένοι στο σωματείο και οι παθολόγοι, ας πούμε, και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου έχουμε αποστείλει έγγραφα πάρα πολλές φορές, εν υπόγραφα κιόλας. Έχουμε κάνει συνάντηση και πέρυσι με τον κύριο Στάθη πριν ένα χρόνο, όταν επανετάχθηκε το νοσοκομείο στις εφημερίες. Ο επικεφαλής της υγειονομικής περιφέρειας. Πρώτης είπε. Ναι, ναι. Προσφάτως, πριν από τον Απρίλιο, συναντηθήκαμε με την υποδιοικήτρια της πρώτης είπε, στα γραφεία της πρώτης είπε, ναι. Και καταθέσαμε εκ νέου υπόμνημα και τα προβλήματα. Πρόσφατα ήρθε η κυρία Γκάγκα στο νοσοκομείο να κάνει επίσκεψη και πάλι έχουν και διαζώσεις. Τι την ενημερώσατε, ναι. Ενημερώθηκε πάλι για τα θέματα. Ναι. Και δεν έχουμε δει στην πράξη καμία. Κάτι να αλλάξει. Να εισακουστούν αυτά που ζητάμε, που είμαστε οι αρμόδιοι για να ζητήσουμε αυτά που πρέπει για τους ασθενείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει. Ναι, θυμίζω, γιατρέ μου, για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ. Μόλις πριν από λίγο μας είπατε ότι ήρθε γιατρός και έφυγε απευθείας και πήγε σε άλλο νοσοκομείο. Αυτό έχει ξανασυμβεί και δύο παθολόγοι το χειμώνα είχαν πάρει μετακίνηση στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα και το νοσοκομείο κάτι είχαμε απομείνει δύο παθολόγοι. Εντάξει, τότε. Σε καλό δρόμο είσαστε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε. Συμβαίνει μετακίνηση, κύριε Ψάλτη, συμβαίνει μετακίνηση, δεν είναι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δεν διαφωνώ, απλώς το λέω χαρακτηριστικά και για εσάς. Με την πανδημία. Ναι, για μας φυσικά, ναι, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μετακινούνται γιατροί κτλ. Γιατρέ μου, να μείνουμε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και εσάς και τη συνάδελφό σας μας ακούει προφανώς εκεί στο γραφείο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους σας. Θα βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Να ευχαριστούμε, κυρία Μανιατάκου. Ευχαριστούμε.